Είμαστε εδώ με τον Αλέξο Ματζούνη, το δημιουργό του φετινού θαύματος, γιατί για θαύμα είναι για μας, πρόκειται. Αλέξη, πες μας έτσι, πώς είδες έτσι, αν θέλεις μια μικρή ανασκόπηση της χρονιάς, πολύ γρήγορα φυσικά γιατί δεν αναγίνεται, ναι, και για το σημερινό πολύ δύσκολο μάτς με τη μεγάλη ανατροπή. Εντάξει, δεν ξέρω όταν ξεκίνησε η χρονιά πόσοι πιστεύαν ότι η ομάδα θα πάρει πρωτάθλημα και λόγω της περσινής χρονιάς που το είχε χάσει το Φίνις, και είναι λογικό να υπάρχει μια απογοήτευση, να έχει αδειάσει η ομάδα από ενέργεια. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να παλεύω και να είμαι μαχητής. Το τι πίστευα μέσα μου εγώ, χαίρομαι γιατί νιώθω πραγματικά ποδοσφαιρικά ευλογημένος που το πέρναγα σιγά σιγά στους παίχτες μου, σε όσους ήταν γύρω στην ομάδα, και έχει έρθει Μάιος μήνας και ζούμε αυτές τις στιγμές που είναι πραγματικά ανεπανάληπτες. Που είναι, δεν είναι μόνο η ομάδα, είμαι φίλαθλος αυτής της ομάδος και λόγω της καταγωγής μου. Και ευχαριστώ το Θεό που ζω αυτά τα συναισθήματα με τη συγκεκριμένη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι δέχτηκες μεγάλη κριτική στην αρχή της σεζόν για το αμυντικό παιχνίδι, αλλά μας δίδαξες ότι η επίθεση ξεκινά από την άμυνα και η άμυνα ξεκινά από την επίθεση. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να μπω σε τακτική. Είπαμε, η κριτική όταν είναι καλοπροαίρετη πρέπει να τη δέχεσαι, πρέπει να αντέξεις την πίεση. Αν δεν αντέξεις την πίεση και την κριτική, πρέπει να κάτσεις σπίτι σου. Καταλαβαίνω ότι η κριτική γινόταν καλοπροαίρετα από ανθρώπους που πονάγαν την ομάδα και χαίρομαι αν στην πορεία αναγνωρίζουν ότι κάτι έχω προσφέρει κι εγώ. Πραγματικά ήταν μια εκπληκτική πορεία με ένα ρόστερ έτσι μικρό, δεν μπορεί να συγκριθεί με το ανταγωνιστή μας της Σπάρτης αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ούτε σε μπάτζετ. Συγγνώμη, σας διακόπτω, ούτε του Παμίσου στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ούτε του Παμίσου, πολύ σωστά. Λοιπόν, και κλείνοντας, τώρα έχουμε ένα τελικό με τη Σπάρτη. Νομίζω ότι η ομάδα έχει δείξει στα δύσκολα το παλεύει. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Σήμερα πάρα πολλά χαιρόμαστε όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα, οι παίχτες μας, ο κόσμος που ήταν πραγματικά συγκλονιστικός για άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι σε μια δύσκολη διαδρομή. Σήμερα απολαμβάνουμε, ζούμε αυτές τις στιγμές και από αύριο θα ασχοληθούμε με τη Σπάρτη. Τώρα από εκεί και πέρα τα παιδιά έχουν κάνει υπέρβαση. Είναι ένα match knockout, είναι λεπτομέρειες, είναι ένα shoot, το καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα θα παίξουμε και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Αλέξη, ο κόσμος και η παρουσία νομίζω ότι αισθάνεται ήδη νικητής. Καλή συνέχεια στον τελευταίο αγώνα που για μας είναι, για όλους είναι ένας τελικός. Να πούμε, εμείς σαν φιλάθλοι σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.